συνελήφθη σαν την 22η και την 23η Αυγούστου στον ομό Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Κομωτινής και του αστυνομικού τμήματος Αριανών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 4 συμμεδαπή ηλικίας 48, 43, 45 και 26 ετών, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, συμπλοκή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει έναν ακόμα 20χρονο ημεδαπό που κατηγορείται για τα παραπάνω αδικήματα. Ειδικότερα προχθές το απόγευμα σε χωριό της Ροδόπης οι δράστες συνεπλάκησαν με 4 ημεδαπούς ηλικίας 51, 23, 45 και 19 ετών λόγω προηγούμενων διαφορών της οικογένειας 48χρονου δράστη με την οικογένεια του 59χρονου αδερφού του. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο 48χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 51χρονο στη Θρακική χώρα και τον τράχυλο, ενώ ο 20χρονος δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι τον 23χρονο στην πλάτη. Επίσης η 26χρονη δράστης με αιχμηρό αντικείμενο τραυμάτισε δύο γυναίκες ηλικίας 45 και 19 ετών, ενώ στη συμπλοκή επενέβησαν ο 43χρονος και οι 45χρονοι, χτυπώντας με τα χέρια τους παραπάνω παθόντες. Μετά την καταγγελία του συμβάντος, οι αστυνομικοί εξέδωσαν άμεσα αναζητήσεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 4 δραστών. Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Σιμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όπου η 45χρονη παρέμεινε για νοσηλεία, η 19χρονη αποχώρησε μετά από την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο 59χρονος και ο 23χρονος διακομίστησαν στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Κατασχέθηκαν δύο μεταλλικές βέργες, ένα μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών, ένα σίδηρο λωστός και ένα αιχμηρό εργαλείο οικιακής χρήσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κομωτινής. Συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο διακινητές, ένας 37χρονος ημεδαπός και ένας 35χρονος αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες υπήκοους Πακιστάν. Ειδικότερα αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιοταχή φορτηγό ρημουλκό και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και το χρηματικό ποσό των 1.390 ευρώ καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σφαιρών Αλεξανδρούπολης.